Θα επιχειρήσουμε να δούμε το γιατί αυτή η μέση όρη σε σχέση με τα νέα ελληνικά αλλά και την ιστορία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Κυπριανό Λούι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λούι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, έτσι ένα πρώτο σχόλιο για αυτά τα αποτελέσματα όπως έχουν δοθεί χθες από το Υπουργείο. Για να έχουν πλήρη εικόνα οι ακροατές σας, θα ήθελα να δώσω να πω ότι είχαμε βελτίωση στο Κεωριακή σε 15 μαθήματα από τα 25. Είναι η μέση όρη η οποία αναφέρεστε στα ελληνικά και στην ιστορία. Η εξήγηση που δίδουμε ενός Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, επειδή ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα, είναι ότι υπάρχει στρέβλωση στους μέσους όρους, ιδιαίτερα στα μαθήματα αυτά, διότι ένα μεγάλο σώμα των υποψηφίων κοντά στις 2.500 από τις 8.000 δεν ενδιαφέρονται στην ουσία για αυτή την εξέταση. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πάρουν απολυτήριο. Γι' αυτόν και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προχωρήσει στο διαχωρισμό των πανκυπρίων εξετάσεων από τις απολυτήριες και θα έχουμε στη συνέχεια εφαρμογή του μέτρου αυτού, ναι. Όπου αναμένεται στην ουσία οι μέση όροι να έχουν στα επόμενα χρόνια αυξητικές τάσεις. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο ως εξήγηση πρέπει να πούμε, θα πρέπει να αναμένουμε την εφαρμογή στην πράξη των στοιχείων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως είναι η επιμέρους ποιότητα των εκπαιδευτικών μας, όπως είναι η εφαρμογή των δικτών επιτυχίας και επάρκειας για να δείξει ακριβώς την ποιοτική αυτή διαφορά. Επίσης φέτος οφείλω να πω ότι η δομή των εξεταστικών δοκιμίων στα μαθήματα τα οποία αναφέρατε ελληνικά, μαθηματικά και ιστορία είχαν επίσης περισσότερη κριτική σκέψη, η οποία στην ουσία έδωσε την δυνατότητα στα παιδιά να με πλήρη διαβάθμιση των γραπτών να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν. Δεν είναι αρνητικό το γεγονός ότι οι μαθητές μας από την αρχή τόνισαν ότι τα θέματα ήταν βατά, προσβάσιμα, προσπελάσιμα και στα μέτρα τους. Αυτό δηλώνει ακριβώς τη συστηματική δουλειά η οποία γίνεται στο δημόσιο σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα αναμένουμε στην ουσία των καρπών της εφαρμογής των αλλαγών που επιφέρει το Υπουργείο Παιδείας και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει το Υπουργείο Παιδείας για τα επόμενα χρόνια. Ναι, δεν πάβει όμως να είναι απογοητευτικό άσχετα αν υπάρχει ενοποίηση των εξετάσεων, κύριε Λούι, γιατί πρόκειται για την μητρική μας γλώσσα. Η γλώσσα, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θα κάνουμε ενός Υπουργείων είναι να δούμε, ναι. Να προβούμε σε καλύτερη στατιστική ανάλυση με τις αποκλίσεις και τους μέσους όρους για να δούμε πώς πήγαν οι μαθητές μας κατά ερώτηση και να εξετάσουμε και άλλες εσωτερικές διαδικασίες ως προς τις διαδικασίες της διόρθωσης. Άρα, υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα πέρα από τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα τελικά αποτελέσματα. Δεν θέλουμε να μειώσουμε ή να μην πάρουμε το μήνυμα του βαθμού, ας πούμε, στα ελληνικά που έχετε αναφέρει, που είναι το 8,98 σε σχέση με το 9,56. Μπορεί να είχαμε σκαμπανεβάσματα. Παραδείγματος χάρη φέτος είχαν ανέβει έστω και οριακά και τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά και άλλα και τα μαθηματικά όπως προαναφέρατε. Άρα το ποιοτικό άλμα θα φανεί όταν θα έχουμε πλήρη εφαρμογή των αλλαγών. Ήδη αυτή τη στιγμή προβαίνουμε σε ευρύτερο σχέδιο δράσης όσον αφορά και τις διεθνείς έρευνες. Δηλαδή προβαίνουμε σε μια σειρά από μέτρα εντός της σχολικής μονάδας τέτοια που να μπορούν ακριβώς να αποδώσουν και να φανεί στη συνέχεια αυτό. Μάλιστα. Θα αναμένουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λούι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.